αγάπη μου. Ξυπνήστε! Έλα, καλημέρα! Καλημέρα, σηκωθείτε! Έλα, δε! Λίγο δεν μας έλειψε το τραγουδάκι. Πολύ. Μας έλειψε και το τραγουδάκι και το κορίτσι μας. Σαν να είναι καιρό, ναι. Σαν να μην ήμασταν μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Κούκλα όμως, δες εδώ τη σηματάκι. Είσαι καλά. Καλά, καλά. Εσείς. Είμαστε πολύ καλά, μας έχεις λείψει, αγαπάμε πολύ και χαιρόμαστε με τη χαρά σου. Τι είπετε ρε παιδιά, τρομερό, ξυπνάω κάθε πρωί, όχι 5.30. Όχι 5.30, εντάξει. Σήμερα βέβαια που ήταν να έρθω εδώ, η πρώτη φορά που άνοιξα τα μάτια μου ήταν 5.30 ώρα το πρωί. Αλήθεια. Και μετά λέω κάτσε, δεν πας για δουλειά, ξανακοιμήσου ναι. Και σηκώθηκα στις 8. Συμπάσχεις με έναν τρόπο. Σε ζηλεύουμε. Πάντως είναι μια χρονιά η οποία έχει πολλά ξεκινήματα για σένα και δεν ξέρω πώς είναι να έχει ταυτόχρονα τόσα ξεκινήματα στη ζωή. Δηλαδή προσωπικά ο γάμος, επαγγελματικά το σλαμ. Πολύ δυνατή και δυναμική χρονιά. Κοίτα, μου πέσανε λίγο όλα μαζί. Δεν τα είχα σχεδιάσει έτσι. Είχα σχεδιάσει να είναι λίγο σε απόσταση. Ναι, αλλά πήγανε καλά, αλλά... τα κατάφερες καλά. Δηλαδή είχε το αποτέλεσμα που ήθελες. Κοίτα, είναι νωρίς ακόμα για να σου μιλήσω για αποτέλεσμα. Είναι όλα πολύ φρέσκα. Τουλάχιστον τα έχω χαρεί και τα δύο πάρα πολύ. Και προσπαθώ να τα απολαύσω και να χαρώ όλες αυτές τις στιγμές της δημιουργίας που ζω τώρα. Ήταν λίγο. Μεγάλες αλλαγές για μένα. Θα ήταν καλύτερα να μην είχαν πέσει και τα δύο μαζί, να είχαν ένα μήνα απόσταση για να ξεκουραστώ και λίγο, γιατί. Έτσι είναι. Είναι πολύ μεγάλο το φορτίο και το βάζω. Εγώ δεν θα ξεχάσω, επειδή ήρθες και με πήρες και πήγαμε μαζί στην παρουσίαση του Α και είχαμε χρόνο λίγο να τα πούμε. Είχε και κίνηση, οπότε είχαμε πολύ χρόνο να τα πούμε. Που σου λέω, είσαι καλά. Αυτά μου λες, κοίτα, το μόνο θα ήθελα να έχω λίγο λιγότερη δουλειά σε αυτή τη φάση για να απολαύσω περισσότερο το γάμο. Αλλά νομίζω ότι τον απόλαυσες τελικά το γάμο. Εμείς που ήμασταν εκεί. Το χάρηκες, ήσουν πολύ ευτυχισμένοι. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Α, κάνετε και βίντεο. Εννοείται. Εννοείται. Λάρη Δημήτρη, πώς το επέτρεψες αυτό.